Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Σε επίπεδο του 2008 έχει επανέλθει η εικόνα εντός και εκτός του λιμανιού της Πάτρας, με τον αριθμό των μεταναστών να είναι συνεχώς αυξανόμενος και μάλιστα να είναι πιο επιθετικής διάθεσης από το παρελθόν. Γνωρίζουν πως δεν θα συλληφθούν και δεν θα δικαστούν και αυτό τους κάνει πιο αποφασισμένους για όλα, αφού οι περισσότεροι είναι είτε ανήλικοι είτε έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο, δήλωσε ο κεντρικός λιμενάρχης Πατρών Τρίφωνας Κορατζής. Δεν υπάρχει φύλαξη από ό,τι βλέπετε και μόνοι σας. Αν μπουν μέσα, εμείς πάμε μέσα. Και εμείς το ίδιο πράγμα γίνεται με εμάς. Για λίγο καιρό έχει βελτιωθεί, αλλά όταν έρχονται πάρα πολλοί, γίνεται ακόμα περισσότερη, η κατάσταση γίνεται ανυπόφορη. Ναι, κάτω από το αμάξι, το χειρότερο είναι να μην μπουν μέσα. Γιατί αν μπουν μέσα και τους βρούνε μέσα, εκεί είμαστε τελειωμένοι, πάμε εμείς μέσα. Ειδικά τώρα που είναι και εποχιακά τα είδη. Τώρα τα είδη είναι εποχιακά. Είναι το καρπούζι τώρα, τα φρούτα αυτά όλα. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι τους δέχεται η πόλη σας. Η πόλη σας είναι για ντροπή. Ένα κόσμημα να έχει καταντήσει ο χετός. Εσείς γιατί τους ανέχεστε στην πόλη σας. Δύο παφνούς έχουν μαχαίρια. Κόβουν ξύλα και μπαίνουν κάτω από το σασί. Υπάρχει όχι μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα και μεγάλη ανοχή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Ο άνθρωπος έχει υπαθεί εμπορεύματο. Υπαθεί εμπόρευμα. Τι θα γίνει αυτό το εμπόρευμα αφού αν καταστραφεί εγώ καρπούζια και κάθομαι φύλακας εδώ να φυλάω τα μάξι, δεν μπορώ να πάρω εισιτήριο. Και λέω φέρτε μου. Πληρώνω μεταξύ να πάρω με το εισιτήριο. Σύμφωνα με τον λιμενάρχη, υπάρχει ορατός κίνδυνος ατυχήματος με θύμα μετανάστε, αφού εκτός από την προσπάθεια να κρυφτούν μέσα σε φορτία με προϊόντα εποχής και στα ημιαξόνια πλέον εντοπίζονται κρυμμένοι μετανάστες και στο χώρο των καυσίμων των φορτηγών, ενώ πριν μερικά 24 ώρα μετανάστες πιάστηκε από τους κάβους πλοίου την ώρα που απέπλε στην προσπάθεια του να φύγει στην Ιταλία. Εδώ κοιτάξτε, μοναχή σας. Εδώ κοιτάξτε. Την κατάντια μας. Δεν έχει φτιάξει ποτέ. Ποτέ εδώ στο λιμάνι. Ποτέ εδώ στο λιμάνι, κανένας. Πάρα πολύ, τι πρόβλημα. Σκίσμου σαμάδες, ελάτε από εκεί, σας παρακαλώ. Ελάτε να δείτε πώς. Σκίσμου σαμάδες. Είναι και επικίνδυνο και για αυτού. Έχω καρπούς φορτωμένο. Ναι. Εδώ. Εδώ. Ορίστε. Να μπει μέσα. Το σκίζω εδώ το μουσαμά να μπει μέσα. Τι να μπει μέσα, να με βρουν να πάω 3 χρόνια φυλακή για ένα άτομο εγώ. Φυσικά, αν μπει σε ένα τροχό από κάτω ή πέσει οτιδήποτε και τον πατήσει, εσύ την πληρώνει. Κάποιο οδηγό θα την πληρώσει. Ωραία. Φυσικά πρέπει να πάρθουν πάρα πολλά μέτρα γιατί δεν υπάρχει και φύλαξη. Αυτό δεν είναι λιμάνι, αυτό δεν γίνεται πουθενά αλλού. Πάρα πολύ. Τώρα είναι νωρίς ακόμη. Μετά τις 5 ώρα πριν φύγουν τα καράβια, θα δείτε τι θα γίνει. Και πού αλλού μπαίνουν, γιατί. Εδώ από κάτω στα ξόνια. Συντηρησβουρωθεί και εδώ μέσα, όπου βρίσκουν. Ναι. Όπου βρίσκουν. Μεγάλο πρόβλημα, όχι πρόβλημα. Και είναι και για αυτούς επικίνδυνο, δεν είναι. Αυτοί θέλουν να φύγουν. Η πολιτεία για μας δεν κάνει τίποτε. Είναι 2 παιδάκια, αγωνίζονται και αυτά και όλοι κρατάνε. Ο άλλος μου έβγαλε μαχαίρι. Πήγα να μπω, μου έβγαλε μαχαίρι και είχε ένα ξύλο από κάτω να έκασε από πάνω. Ένα χάος. Άφηκες εδώ το εμπόρευμα, κάνει 50.000 ευρώ το εμπόρευμα καρπούζι. Πηγαίνει έξω στη Γερμανία. Αν μπουν μέσα, είμαι άχρηστος τώρα. Αν μπουν, είναι άχρηστο όλο το καρπούζι, θα το πληρώσω εγώ. Επίσης, αυτό που επιδεινώνει την κατάσταση με την παράλληλη βελτίωση των καιρικών συνθήκων είναι τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της Πειραϊκής Πατραϊκής, της Χαρτοποιίας και της ΑΒΕΚΣ, τα οποία αποτελούν ορμητήρια και βρίσκονται σε απόσταση μερικών μόλις μέτρων από τη λιμενική ζώνη.